αυτόν τον τρόπο και είναι λυπηρό που το κάνετε εσείς, γιατί είστε ένα σοβαρό κανάλι, ότι εμείς από είμαστε... Από μια μέρα λέτε το ένα... Κύριε Ζαβάρα, σας παρακαλώ, ψευστοχοποιούμε. Τι είναι αυτά που λέτε? Βεβαίως. Κύριε Ζαβάρα, τη μια μέρα λέτε το ένα όνομα, την άλλη μέρα λέτε το άλλο όνομα. Έχετε πάρει πάρα πολύ φόρα, νομίζω. Γιατί σας ενόχλησε το γεγονός. Τη φόρα την έχω πάρει. Σας ενόχλησε το γεγονός ότι σας καταγγέλουν τα άλλα κόμματα και ξεσκεπάζουν το παιχνίδι το οποίο παίζεται όλο αυτό το διάστημα. Με τα ονόματα και τις ανταλλαγές ονομάτων. Καλά, κύριε Ζαβάρα, εντάξει. Καλά. Εάν νομίζετε ότι κατά αυτόν τον τρόπο προσφέρετε σοβαρή και δημιουργική δουλειά στην ενημέρωση του ελληνικού λαού, καλύπτεστε στον κοινοβουλευτισμό και αφήστε την ενημέρωση σε εμάς. Εάν σας πω, κύριε Ζαβάρα, μια στιγμή έτσι και τα ακούσαμε, κύριε Ζαβάρα. Αν κάποιοι λοιπόν φιγουράρουν από τα κανάλια ως Καραγκιόζες, αυτό είναι δικό τους θέμα. Κύριε Ζαβάρα, καταρχήν το ποιος είναι Καραγκιόζες φαίνεται στη μικρή οθόνη. Α, φαίνεται, ναι, είστε όμορφοι. Όχι, φαίνεται. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, κύριε Ζαβάρα, μαθήματα ενημέρωσης. Να μονοπολείτε και τη λογική, κύριε Πρετεντερή. Μαθήματα... Μπορεί να είστε πιο ευβιδείς, αλλά στο μυαλό είναι άλλο θέμα ποιος είναι καλύτερος από τους δύο μας. Έχετε πλήρως εκτραπεί, κύριε Τζαβάρα, και πάρα πολύ λυπάμαι, γιατί εμείς κρούμε έναν κόδωνα κινδύνου. Κρούμε έναν κόδωνα του κινδύνου. Κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου ότι εξαιτίας ανθρώπων σαν και εσάς θα σας πάρουν όλους με τις πέτρες. Και λυπάμαι πραγματικά που σας έχουμε καλέσει. Πραγματικά λυπάμαι. Για την εικόνα. Γιατί λυπάμαι πολύ που σας καλέσαμε. Για την εικόνα την οποία παρουσιάσετε, για το γεγονός ότι αδικείτε το σύνολο του κοινοβουλίου. Δεν τιμάει το κοινοβούλιο η εικόνα σας. Το ρίχνει στα τάρταρα, κύριε Ζαβάρα. Λυπάμαι πάρα πολύ.